Είπατε ότι αφήσατε κόσμο εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τι θα γίνει τώρα με τους ανεμβολίαστους? Γιατί έχουμε μπερδευτεί το τελευταίο διάστημα. Θα επιστρέψουν ή όχι οι ανεμβολίαστοι? Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Ναι, υγειονομικοί. Είναι γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, όλοι μαζί. Θα σου πω, πρώτα απ' όλα, επειδή πολλές φορές έχω ρωτηθεί για αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, εγώ πιστεύω ότι ήταν και την στηρίζω και πιστεύω ότι ήταν από τις πιο σωστές αποφάσεις οι οποίες πήραμε. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην επιστήμη να είναι εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ακόμα και οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι οι ανεμβολίαστοι μεταδίδουν περισσότερο από τους εμβολιασμένους. Ως Υπουργός Υγείας δεν θα μπορούσα να πάρω το βάρος ένας ογκολογικός ασθενής να κολλήσει και να μολυνθεί από έναν ανεμβολίαστο γιατρό του. Τι μας είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί δεν έχω κρύψει ποτέ τη θέση μου ότι η δική μου άποψη είναι ότι να έπρεπε να είναι εκτός συνολικά, δηλαδή να είναι τυπικό προσώνο εμβολιασμός. Στην απόφαση που έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό το μέτρο, είπε ότι επειδή είναι ένα πράγματι μέτρο που παρεμβαίνει έντονα στην προσωπικότητα του ανθρώπου, θα πρέπει να εκτιμάται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτή την έννοια θα εκτιμηθεί μέσα στον Οκτώβριο, το έχουμε πει. Τώρα, δηλαδή, και θα πάμε μέσα. Περιμένουμε τα στοιχεία του Οκτωβρίου, γιατί τα στοιχεία του Οκτωβρίου συνδυάζονται. Μα μας περισσεύουν, αυτή είναι η ερώτηση. Μας περισσεύουν. Βλέπουμε για τον προσωπικό γιατρό, δεν υπάρχουν άτομα. Βλέπουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία που λέει και ο κόσμος στην αναμονή. Για να καταλάβουμε ποιος είναι άνθρωποι που περίμεναν στην ουρά. 200 και γιατροί, αν δεν κάνω λάθος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει 107.000 άτομα τα οποία εργάζονται συνολικά. Οι ανεμβολίες αυτή τη στιγμή είναι 2.100. Εκ των οποίων πόσοι είναι γιατροί? Κάτω από τους 200 αυτή τη στιγμή. Περίπου, κάτω από τους 200 έχουμε. Δηλαδή 130 νοσοκομεία, 311 κέντρα υγείας και συνολικά είναι κάτω από 200. Όλοι αυτοί θα επιστρέψουν, δεν επιστρέψουν τελικά. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό λοιπόν θα εκτιμηθεί. Θα εκτιμηθεί με βάση τα στοιχεία της επιδημίας. Και προφανέστατα καταλαβαίνετε και το έχουμε πει, το βάρος αυτής της απόφασης κάποιου να μην εμβολιαστεί αλλιώς εκτιμάται σε έναν διοικητικό υπάλληλο. Αλλιώς εκτιμάται σε έναν γιατρό. Η απέτηση της πολιτείας σε έναν γιατρό να είναι εμβολιασμένος και να πιστεύει στην επιστήμη είναι πολύ μεγαλύτερη από έναν γιατρό που εργάζεται στο λογιστή. Αυτό που λέτε είναι αίτηση. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο οι γιατροί να μην επιστρέψουν και να επιστρέψουν οι διοικητικοί πάλι? Αυτό το οποίο εξετάζουμε ως ενδεχόμενο, γιατί θα αποφασίσει, μπορεί και να μην επιστρέψει κανένας, μπορεί να επιστρέψουν και όλοι, όλα είναι με τα στοιχεία της πανδημίας. Όποιος όμως είναι πιο κοντά σε επαφή με ασθενή, αυτομάτως θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στην επιστροφή, δηλαδή, γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έναν ασθενή. Δηλαδή ο υγειονομικός, ο νοσηλευτής ή ο γιατρός μπορεί να μην επιστρέψει και να επιστρέψει αυτός που είναι στο γραφείο, στον κησέ ενός νοσοκομείου. Δεν θέλω να προκαταλάβω την όποια απόφαση, αλλά σίγουρα εκτιμάται ο βαθμός επαφής με τον ασθενή σε όλο αυτό το πλαίσιο. Πάντως αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν και μιλάμε τώρα και για ανθρώπους που είναι γιατροί, οι οποίοι διάβαζαν, μπήκαν στο πανεπιστήμιο, ναι, συμφωνώ ότι δεν έκαναν το εμβόλιο και είναι οξύμορο να δουλεύεις εκεί, αλλά πάνω απ' όλα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ξέρετε και αυτό ως νομικός. Με συγχωρείτε. Δηλαδή έχω την αυτοδιάθεση και την δυνατότητα, μου τη δίνει η δημοκρατία, το ανθρώπινο δικαίωμα να κάνω αυτό που θέλω εγώ για τη ζωή μου. Γιατί και επίσης τα εμβόλια τα πρώτα είδαμε ότι δεν λειτουργήσαν όπως αναμέναμε. Μα πώς δεν λειτουργήσαν? Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δηλαδή ένας άνθρωπος 40 ετών, αν δεν εμβολιαστεί, μα μεταδίδει και ο εμβολιασμένος, μεταδίδει λιγότερο. Δηλαδή παίζουμε με τα ποσοστά. Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή, για να μην δίνουμε ένα λάθος μήνυμα εδώ πέρα, η κοινωνία βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση γιατί εμβολιάστηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, άρα αφού έχει προχωρήσει όλο αυτό, δεν έχει το δικαίωμα να μην εμβολιαστεί για τα και να γυρίσει. Μιλάτε τα δικαιώματα, υπάρχουν τα δικαιώματα, υπάρχουν και τα δικαιώματα της κοινωνίας. Αν αυτή τη στιγμή, λόγου χάρη, κάποιος θέλει να ασκεί το λειτουργήμα του γιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντίστοιχα μπορεί και η πολιτεία να έχει ως τυπικό προσόν άσκησης αυτού του δικαιώματος το να είναι εμβολιασμένος. Ναι, ναι, και αυτό, με κύριε Υπουργέ, είναι προφανές αυτό. Δεν είναι προφανές. Όμως, έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση, μήπως αφού έχει αλλάξει η κατάσταση με την πανδημία, μπορούν αυτό να επιστρέψουν. Αυτό εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σας ρωτώ κάτι πάρα πολύ απλό. Θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι ογκολόγος, να συμβούλευε τον ασθενή του να μην κάνει ογκολογική θεραπεία, να μην κάνει χημειοθεραπεία επειδή δεν πιστεύει στη χημειοθεραπεία? Εσείς ένα τέτοιο γιατρό θα το θέλατε? Και εγώ δεν θα ήθελα και έναν άνθρωπο για τη μάνα μου, ας πούμε, να τη φροντίζει κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και φοβάμαι για την πανδημία. Άρα αυτό πρέπει αλλά να το εκτιμήσουμε. Αλλά εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις δουλειές τους, μας στέλνουν και πολλά μηνύματα, κάνουν και κινητοποιήσεις. Φυσικά και έξω από το πριν, να σας πω κάτι. Ίσως θα μπορούσε να βρεθεί και κάποια άλλη θέση. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο θέμα.
για κανέναν άνθρωπο να έχει ανθρώπους σε αναστολή εργασίας ή να βάζει πρόστιμο. Το θέμα είναι όμως σε στιγμές έκτακτες όπως ήταν η πανδημία, προφανώς έχουμε και έκτακτα μέτρα. Όσο περνάει η πανδημία, και αυτό συζητάμε, γι' αυτό λέμε ότι θα αξιολογηθούν όλα αυτά τα δεδομένα, προφανώς τα επιδημιολογικά στοιχεία όσο περνάνε, αυτομάτως δίνεται η δυνατότητα να επανεξετάσουμε μέτρα. Και ναι, κύριε Σιαδήμα, όπως είπατε, στην επανεξέταση των μέτρων βλέπουμε συνολικά ο ρόλος που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό, άλλο ρόλο έχει ένας γιατρός που είναι σε καθημερινή επαφή με τους ασθενείς. Γιατρός... Άλλο ρόλο έχει ένας διοικητικός πάλος. Ο γιατρός και ο νοσηλευτής μπορεί να μην επιστρέψει. Και μετά είναι ο άνθρωπος ως άνθρωπος. Πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτόν τον λόγο σεβόμαστε τον ασθενή. Το να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο και το σημαντικό είναι να σέβεσαι τον ασθενή. Όταν δεν σέβεσαι την επιστήμη που υπηρετεί, δεν σέβεσαι και τον ασθενή. Πολλοί, μάλλον ο επιστήμονας πρέπει να σέβεται πάνω απ' όλα και τους ασθενείς.